Στη σκιά της μετάλλαξης όμικρον η Κρήτη, καθώς επικρατεί σε ποσοστό άνω του 83%. 5 παιδιά νοσηλεύονται στο Παγνί με κορονοϊό και 2 στο νοσοκομείο Χανίων με ήπια συμπτώματα. Η όμικρον είναι μια μετάλλαξη που έχει υπερμεταδοτικότητα. Αυτό αποτυπώνεται και στις νοσηλίες μας. Έχουμε 7 νοσηλίες και σε παιδιά. Δεν μας προβληματίζει όμως γιατί έχουμε ήπια νόσηση. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή, τον κύριο Γαλανάκη. Έχουμε 5 νοσηλίες στο Παγνί, 2 στα Χανιά. Είναι από μερικών μηνών μέχρι και εφήβους. Τα παιδιά μέχρι 5 ετών έτσι κι αλλιώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Η πλειοψηφία είναι παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί. Την ίδια ώρα οι διασωληνωμένοι ανέρχονται στους 25 στα νοσοκομεία του νησιού, ενώ παράλληλα καταγράφεται μία μικρή αύξηση στις νοσηλίες ασθενών στις απλές κλίνες COVID. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 172 απλές κλίνες σε σύνολο 272 που είναι διαθέσιμες, με την 7η ΥΠΕ να βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να ενεργοποιήσει επιπλέον 60 απλές κλίνες όποτε αυτό απαιτηθεί. Έχουμε σήμερα και μάλιστα μια μικρή μείωση. Έχουμε 28 νοσηλίες σε μονάδες, 25 συμπολίτες μας από αυτούς διασωληνωμένοι. Ενώ είχαμε 30-32 το προηγούμενο διάστημα. Ενώ έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των θετικών περιστατικών που ταυτοποιούνται καθημερινά, αυτό δεν αποτυπώνεται σε νοσηλίες σε μονάδες, κάτι που είναι αισιόδοξο. Έχουμε όμως μια αύξηση στις μικρή αλλά αισθητή στις απλές κλίνες. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή 200 νοσηλίες, 28 είναι στις μονάδες, άρα οι 172 είναι στις απλές κλίνες. Έχουμε τη δυνατότητα, αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργεί σε άλλες 100 κλίνες. Εν τω μεταξύ, οι εμβολιασμοί έσπασαν το φράγμα του 1 εκατομμυρίου, με τη Λένα Μπορμπουδάκη να εκφράσει την ικανοποίησή της και για το μεγάλο αριθμό παιδιατρικών εμβολιασμών. Σπάσαμε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εμβολίων στην Κρήτη. Η εμβολιαστική εκστρατεία πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε μία όμως πραγματικά έτσι σημαντική αύξηση και των παιδιατρικών εμβολιαστικών εμβολιασμών στην Κρήτη. Έχουμε πάνω από 2.500 εμβόλια μέχρι σήμερα και φαίνεται ότι οι γονείς εμπιστεύονται την επιστήμη, εμπιστεύονται τον εμβολιασμό. Μεγάλη είναι η προσέλευση των πολιτών για τη διενέργεια rapid test και μοριακού τεστ στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Τις προηγούμενες μέρες τα μοριακά τεστ ξεπερνούσαν τα 500 σε ημερήσια βάση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξε ακόμη και τα 800, ενώ τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός αυτός αγγίζει τα 250 σε ημερήσια βάση. Οι συμπολίτες μας που είναι πλήρως εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται ένα θετικό rapid να το επιβεβαιώνουμε μοριακό, ταυτοποιούνται αμέσως θετικοί και δεν χρειάζεται μοριακό και στην εργασία τους. Οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει τον εμβολιασμό τους, με το θετικό rapid καλύπτονται σε ό,τι έχει να κάνει με την εργασία τους, θα πρέπει όμως να προσέλθουν για μοριακό τεστ για να επιβεβαιώσουν την νόσηση.